Τι μπορεί να κάνει κάποιος με έναν υπολογιστή, ένα προτζέκτορα και έναν αισθητήρα κίνησης να γίνει μέρος ενός τρισδιάστατου ψηφιακού κόσμου, όπου οι κινήσεις του θα ξεκλειδώνουν όλες τις επιλογές του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούμε τρισδιάστατη απεικόνηση και κάνοντας χρήση των ειδικών γυαλιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να δούμε τρισδιάστατα αντικείμενα και να βιώσουμε την εμπειρία όπως είναι αντίστοιχη στον κινηματογράφο. Ένα μικρό βήμα μπροστά ίσως δεν είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, αλλά σε πάει αρκετά βήματα μπροστά στον ψηφιακό διάδρομο. Με τα ειδικά γυαλιά, κάθε επιλογή του χρήστη εωρείται μπροστά στα μάτια σχεδόν ζωντανή και έτοιμη να μετακινηθεί στο χώρο σε τρεις διαστάσεις. Με μια κίνηση του χεριού ανοίγει ένα ψηφιακό συρτάρι από εφαρμογές. Εντυπωσιακό επίσης είναι το μαγικό χέρι που ενεργοποιείται στην οθόνη του υπολογιστή και μπορεί να ενεργοποιήσει με τη σειρά του ασύρματα οποιοδήποτε συνδεδεμένο ρομποτικό χέρι να αντιγράψει τις κινήσεις του χρήστη. Ουσιαστικά το μοντέλο ακολουθεί το μέγεθος του χεριού μου. Ναι. Αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε το μέγεθος για το αντίστοιχο χέρι. Η ιδέα είναι ότι χρησιμοποιούμε την κάμερα για να παρακολουθούμε το χέρι, το οποίο κάνει κάποιες δουλειές. Μετά το μεταφέρουμε αυτό σε κάποιο ρομπότ. Ενδιαφέρουσα είναι και αυτή η μάσκα προσώπου με επεξεργασμένα ανθρακονήματα, ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνθήκες χημικής επίθεσης. Δίνει πλήρη ασφάλεια στα χημικά και στην ακτινοβολία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι περατή, δηλαδή μπορεί αυτός που τη φοράει να αναπνέει και να αναπνέει ελεύθερα, ας το πούμε, χωρίς κάποιο επιπρόσθετο βάρος. Δηλαδή είναι μια άνετη μάσκα για να το χρησιμοποιεί κάποιος. Τέλος, μια εφαρμογή που απεικονίζει όλες τις πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια σε πραγματικό χρόνο είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενημέρωση των υπηρεσιών κατάσβεσης αλλά και για κάθε χρήστη. Τις εφαρμογές αυτές και πολλές άλλες μπορείτε να δείτε από κοντά στην Διεθνή Έκθεση στο περίπτερο 15 στο στάντ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας.